Ya pasándome horas dando historias de esa experiencia. Ναι, αναφέρω ότι μόνο αυτή η μακριά ιστορία, όλο αυτό το διάστημα θα μπορούσε να περάσει ώρες μιλώντας και διηγώντας ιστορίες από αυτές τις μέρες. Sí. Quisiera poner más bien énfasis en lo que aprendimos, en las lecciones de nuestro error, en qué cosa no hicimos bien. Sí. Θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στα διδάγματα που βγάλαμε από αυτή την εμπειρία και από τα λάθη που έγιναν για να μην επαναληφθούν. Estas iniciativas la gente son muy nuevas y tendemos a tratarlas como las anteriores, con las formas anteriores de hacer política. Este es uno de los desafíos más grandes. Ένα από τα μεγαλύτερα προκλήσεις που έχουμε είναι αυτές οι καινούριες πρωτοβουλίες οι οποίες προέκυψαν μέσα από τους πολίτες να τις χρησιμοποιήσουμε για να πάμε παρακάτω. Por ejemplo, en los movimientos políticos tradicionales se tiene siempre un no, un rechazo y un sí. Hay quienes dicen no al capitalismo y entonces tiene sí al socialismo. Esta es la forma normal de hacer política en el pasado. Un no con un sí. Sí, un momento. Ναι, λέει ότι τα κλασικά, τα παραδοσιακά κοινωνικά κινήματα τα οποία λέγανε και κόμματα τα οποία λένε όχι στο καπιταλισμό, ουσιαστικά λένε ναι στο σοσιαλισμό. Σίγουρα. Λένε όχι στον καπιταλισμό, λένε ναι στο σοσιαλισμό. Δηλαδή λένε είτε όχι είτε ναι περισσότερο. Είναι ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Βοήθα και εσύ. Una de las características del nuevo movimiento es que tenemos un rechazo común, un no firme. No queremos esto que está pasando, no queremos este gobierno, no queremos esta política económica, no queremos esta estafa. Ένα από τα κοινά στοιχεία που θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά τα κοινωνικά κινήματα είναι ένα μεγάλο όχι στις συγκεκριμένες πολιτικές, στις κυβερνήσεις, ένα μεγάλο όχι στην εξαπάτηση και γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Sí. Pero tenemos que reconocer que hay muy distintos sí, hay muy distintas afirmaciones, muy distintos proyectos e ideales mezclados en este movimiento. Tenemos que reconocer nuestra pluralidad con distintas posiciones. Sí. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα όχι στις ιδέες μας, ιδεάλες, στα καινούργια κινήματα και στα ιδεώδη που έχουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλουραλισμός και διαφορετικά project τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδέες, ναι, και τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Ναι, sí. Esto no es un obstáculo o un problema, sino la riqueza del movimiento. Riqueza de esa pluralidad de iniciativas, de corrientes, de actitudes que son realmente los que enriquecen el movimiento. Αυτός ο πλουραλισμός πρωτοβουλειών, ιδεών και διαφορετικών ρευμάτων πολιτικής και σκέψης και κουλτούρας στην πραγματικότητα δεν πρέπει να είναι ένα εμπόδιο, αλλά ένας πλούτος αυτών των κοινωνικών κινημάτων. Una de las cuestiones que hay por medio es que se trata muy claramente de un movimiento que busca que la gente tome en sus manos el control de sus propias vidas. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο θέτει επιτάπητο το ζήτημα του να πάρουμε τη ζωή στα ίδια μας τα χέρια. En España le están llamando a eso democracia real.
Στην Ισπανία αυτό το ονομάζουν Στην Ισπανία αυτό το ονομάζουν πραγματική δημοκρατία. Sí. Nosotros le llamamos aquí democracia radical. Εμείς εδώ πέρα το ονομάζουμε ριζοσπαστική δημοκρατία. Sí. Y nosotros la pasamos en la experiencia de nuestras comunidades indias que han vivido así sin parar por muchos siglos. Και αυτή η κουλτούρα. Ναι, αυτή η ριζοσπαστική δημοκρατία είναι βασισμένη στις τοπικές ηθαγενείς φυλές, οι οποίες ούτως ή άλλως την είχαν στην κουλτούρα τους εδώ και αιώνες. Είναι κάτι δηλαδή που προϋπήρχε. Sí. Entonces nos llega la información de Grecia diciendo que allá son experimentos de democracia directa y que están retomando la vieja tradición de lo que ustedes inventaron hace muchos años. Que más tan y pleroforía apoti horas as oticis a todo programa de nomás de Amas y Democracia que cae en la fuerza. Μια και έχετε ουσιαστικά την προϊστορία της άμεσης δημοκρατίας όσον αφορά την ιστορία του τόπου. Sí. Creemos que es muy importante tomar esos antecedentes, los antecedentes de los pueblos indios, los antecedentes de sus antepasados. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que esto es muy nuevo, que es una novedad, que está creándose algo enteramente nuevo. Sí. Από τη μία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά που κατά κάποιο τρόπο γίνεται η σύνδεση ουσιαστικά με το προηγούμενο αυτό που υπήρχε προγονικά στον ελλαδικό χώρο και το οποίο ουσιαστικά όμως απ' την άλλη είναι και παράλληλα και καινούριο αυτό που ξεκινάει. Εσύ. Al mismo tiempo, aunque el énfasis debe estar en esta creatividad popular, en esta creatividad de la gente para tomar la vida en sus manos, tenemos que reconocer las condiciones de la transición. Sí. Que επίσης πρέπει να παράλληλα ουσιαστικά με το να πάρουμε ουσιαστικά την κατάσταση στα χέρια μας μέσα από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων, αυτά που έχουν στο μυαλό τους και τη φαντασία τους, πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά και πώς θα είναι τα πράγματα, πώς θα πρέπει να τα φτιάξουμε για τη μεταπολίτευση, δηλαδή για το μετά από αυτό που ζούμε τώρα. Sí. Sabiendo que el gobierno no puede resolver los problemas, tenemos que imponerle al gobierno real formas que sirvan como sombrilla, como cobertura a la creación nueva. Sí. Γνωρίζοντας, έχοντας γνώση του πράγματος ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις είναι ανίκανες να λύσουν το πρόβλημα. Parte de los asuntos que hace cuatro años aquí en Oaxaca nos crearon mucho conflicto era si negociar o no negociar con el gobierno. Ότι στην Οαχάκα πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά το να μιλήσουμε, να διαπραγματευτούμε ή να μην διαπραγματευτούμε με την τοπική κυβέρνηση. Y según nuestra experiencia, creemos que podemos distinguir dos cosas muy distintas. Una, sabiendo que el gobierno no puede resolver los problemas, no hay que pedirle lo que no puede hacer. Sí, un segundo. Και σύμφωνα με την εμπειρία μας έχουν προκύψει δύο θέματα, δύο πράγματα. Γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι άχρηστη για να επιλύσει τα προβλήματά μας, δεν γίνεται να εμπλακεί σε αυτά. Σίγια. Al mismo tenemos que imponerle restricciones, no simplemente darnos del gobierno. Tenemos que imponerle cosas que el gobierno tiene que dejar de hacer. Esto es una parte de la movilización popular. Sí. Tenemos que pensar que la movilización tiene dos vertientes, una para tomar la cosa en nuestras manos y otra para impedir que el gobierno haga lo que está haciendo.